υπόθεση η οποία έχει κλονίσει και συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Ελάτε να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση. Είναι εδώ οι καλεσμένοι μας. Να τους πούμε μια θερμή καλημέρα. Όλοι εδώ. Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, ο πρώην υποψήφιος υποψήφιος εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία, αφού περάσατε με επιτυχία τις πρώτες κάλπες βεβαίως. Εδώ πολύ. Κοντά μας και η κυρία Μάρα Κουκουδάκη από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Σας ευχαριστώ πολύ που είμαστε κοντά. Καλημέρα, εγώ σας και βεβαίως ο κ. Αμανατίδης, ο οποίος μπορεί να το πετυχαίνουμε σπανίως γιατί πάντα είναι στην εκλογική του περιφέρεια από το βγάζουμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά μας κάνει πάντα τη χάρη και είναι μαζί μας έστω και μέσω Skype, υποψήφιος ο πρώην υπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σας ευχαριστήσω πολύ που είμαστε μαζί. Λοιπόν, ελάτε να ξεκινήσουμε. Όπως έχουμε πει και το βλέπουμε, όλα πλέον είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μια προγραμματική βάση και για πρώτη φορά. Θα ήθελα να το πιάσουμε λοιπόν από εκεί, διότι συνηθίζαμε στο προηγούμενο έτσι, σετ συζητήσεων πάντα όλοι και αναγκαστικά, αφού εκεί πήγαινε το πράγμα, να μιλάμε για συνεργασίες, για επόμενη μέρα κτλ. Τώρα τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Βεβαίως, στο τέλος πάντα ο λαός θα μιλήσει, το λέμε. Έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ΦΠΑ. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη μάχη μεταξύ των κομμάτων, ιδίως απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι βρίσκονται με μια μεγαλύτερη σύγκληση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Για να σας ακούσω λίγο, τι γίνεται με το θέμα των έμεσων φόρων. Εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να μειωθούν, ότι δεν μπορούν να μειωθούν, ότι με πάση περιπτώσει και αυτοί που προτείνουν να τους μειώσουν, πώς θα βρουν τα λεφτά για να τους αντικαταστήσουν ταμεία. Να σας ακούσω. Όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε λίγο το ζήτημα από την αρχή. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την τετραετία μείωσε 50 φόρους, έκανε 50 μειώσεις διαφορετικές και στο αφορολόγητο που ανέβηκε και ο εισαγωγικός συντελεστής και ο ένφια και ο συντελεστής των επιχειρήσεων. Μια σειρά από φόρους, εισφορές, οι οποίες μαζί με τη μείωση της γραφειοκρατίας στα ψηφιακά, με τις αδειοδοτήσεις που γίνανε πιο γρήγορα, μια γενικότερα αυτό που λέμε φύλο επενδυτική πολιτική, έδωσαν μια όθηση στην οικονομία η οποία άρχισε να λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να κρατήσουμε τη χρυσή ισορροπία, να τετραγωνίσουμε, εγώ θα σας έλεγα, τον κύκλο, με το να κρατήσουμε τα δημοσιονομικά υπό έλεγχο, γιατί είμαστε και υπό τον έλεγχο των αγορών και υπό τον έλεγχο των θεσμών που συνηθίσαμε να λέμε, από τη μία μεριά, και από την άλλη όμως να ανακουφίσουμε τον κόσμο και να μειώσουμε το ποσοστιαίο βάρος που έχουν σε σχέση με την οικονομία. Τώρα, η ανάπτυξη της οικονομίας κράτησε, όπως είπαμε, τα δημόσια οικονομικά σε καλή κατάσταση. Τώρα, το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο είναι η τελευταία μεγάλη κρίση η οποία έχει χτυπήσει τη χώρα μας, όπως έχει χτυπήσει όλες τις χώρες του κόσμου, ακούμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι η ενδεδειγμένη λύση είναι η μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ, είτε ως προσωρινό μέτρο, είτε ως μόνιμο μέτρο, για να χτυπήσεις μια προσωρινή ακρίβεια, δεν είναι και με οικονομικούς όρους, με όρους της οικονομικής θεωρίας, η ενδεδειγμένη λύση. Όμως και με πρακτικούς όρους, βλέπουμε ότι απέτυχε στο περίφημο ισπανικό μοντέλο. Βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή δεν δούλεψε και το πλήρωσε και ο Σάντσεθ στις τελευταίες εκλογές, αλλά γενικότερα βλέπουμε να μην δίνει την λύση. Βλέπουμε το μοντέλο του καλάθιου, του νοικοκυριού, του Market Pass να είναι εξαγωγικό, δηλαδή η Γαλλία να το υιοθετεί, η Βρετανία μέσω της Γαλλίας να το εξετάζει και μάλλον θα το υιοθετήσει και αυτή. Και βλέπουμε ότι προσωρινά η στήριξη. Το καλάθι, αυτό το οποίο το ξέρουμε εδώ από εδώ, έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά άλλο το καλάθι. Δεν είχε ξαναγίνει, όχι. Ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη, δεν είχε σε άλλη περίπτωση υλοποιηθεί και φαίνεται ότι αξιολογήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά για να το αντιγράψουν και άλλες χώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση ανακουφίζεται το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να γίνει οτιδήποτε άλλο και, εν πάση περιπτώσει, η σταδιακή μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ που πρέπει να γίνει και στη χώρα μας θα γίνει όταν υπάρχουν από την ανάπτυξη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αν κάποιος το κάνει τώρα, πρέπει να εξηγήσει αυτά τα 3,5 δις που είναι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και το ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέει αντιπολίτευση, πώς θα τα βρει με ισοδύναμα πάνω μέτρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρξει μείωση συντελεστών ΦΠΑ κάποια στιγμή. Θα πρέπει να γίνει σταδιακή, θα πρέπει να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι επενδύσεις να συνεχίσουν να έρχονται, γιατί το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, φόρη στα μερίσματα ή οτιδήποτε άλλο κάποιος κάνει για να απαλύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων και αύξηση της κατανάλωσης, τότε το ΑΕΠ μας πηγαίνει προς την ανάποδη μεριά. Ουσιαστικά χειροτερεύουμε το ισοζύγιό μας, θα αυξήσουμε τις εισαγωγές και θα μειώσουμε τις εξαγωγές. Δεν είναι αυτό. Βλέπετε ότι είναι πολλοί παράγοντες στους οποίους πρέπει σίγουρα να ισορροπήσει η κυβέρνηση για να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα. Απλώς εδώ για να καταλάβω, για να μην υπάρξει παρεξήγηση και πάμε
πάμε στον κύριο Αμανατίδη. Πόση μείωση του ΦΠΑ θα μειώσει τις επενδύσεις, πώς θα τις περιορίσει? Λέμε ότι αν για παράδειγμα αυξηθούν οι φόροι στα μερίσματα, γίνουν κάποιες άλλες φορολογίες ισοδύναμες για να μειωθεί ο ΦΠΑ. Λοιπόν, μπορεί να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ των συντελεστών του ακαθάριστου χώρου προϊόντος και να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, η οικονομία να πάει πραγματικά προς ένα παραγωγικό μοντέλο του παρελθόντος που δεν λειτουργεί, ενώ τώρα ήδη βλέπουμε να αλλάζει. Βλέπουμε ήδη οι εξαγωγές φέτος να ξεπερνάνε τα 100 δις και υπηρεσίες και προϊόντα. Βλέπουμε 15% των εξαγωγών αυτών να είναι υψηλής τεχνολογίας, όχι δηλαδή χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα ή τουρισμός. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε η οικονομία να αλλάζει μορφή σιγά σιγά και μέσω των επενδύσεων. Amazon, να μην ξαναλέμε, Microsoft κτλ. Θα το ξεκαθαρίσουμε άλλο συνέχεια, θα το κάνουμε ένα κομμάτι από μόνο του αυτής της συζήτησης. Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Αμανατίδη, που εσείς ούτως ή άλλως λέτε ότι πρέπει να υπάρξει και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλαγή του ταμείου ανάκαμψης όλου αυτού του μείγματος όπως το περιλαμβάνει. Γενικά πλέον πάτε μπροστά με τις προγραμματικές σας θέσεις, αλλά ξεκινήσουμε και μαζί σας παρακαλώ με το θέμα των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ. Ακούσαμε τον κύριο Θεοχάρη, ποια είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τώρα εσάς. Εσείς επιμένετε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό να καλυφθεί. Πώς, γιατί σας ρωτάνε και από τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα έχουμε μιλήσει για την... Θα σας μιλήσω για το οικονομικό, έτσι κι αλλιώς έχουν υποθεί για το πρόγραμμά μας και εφόσον η Νέα Δημοκρατία αντιδρά και έχει βγάλει κατά καιρούς διάφορα στοιχεία, τότε καλό θα ήταν να δεχθεί την πρότασή μας, την οποία επί ένα μήνα μας είχε βομβαρδίσει ότι πάμε στο Γενικό Λογιστήριο και τώρα που τους είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ορίστε, φέρτε τα προγράμματά σας, το πρόγραμμά μας και το πρόγραμμά σας, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο και να κοστολογηθούν, αρνείται. Αρνείται με τη δικαιολογία ότι είναι στο μεσοπρόθεσμο μέσα, που πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί έχει προσθέσει πάρα πολλές παροχές και υποσχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και το γνωρίζει. Γιατί δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο? Ένα μήνα μας βομβάρδιζαν με το ότι το πρόγραμμά σας δεν βγαίνει, είναι 20 δις, είναι 40, είναι 80, είναι 100. Και τους λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε τα δύο προγράμματά μας, πού θέλετε, στο Γενικό Λογιστήριο, στο Γενικό Λογιστήριο. Γιατί δεν έρχεται η Νέα Δημοκρατία? Να απαντήσουν είναι σε αυτό, γιατί πραγματικά. Πρώτο και μετά θέλω να σας μιλήσω για τη φορολογική πολιτική. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, για να σας ακούμε όλοι καθαρά, επιτρέψτε μου, μέχρι να τακτοποιήσουμε έτσι τα ακουστικά και της κυρίας Κουκουδάκη, ελάτε εμείς να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώθηκε η πολιτική αντιπαράθεση, αν μπορούμε, σαν Alpha Control, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, την πολιτική αντιπαράθεση του 24ωρου που πέρασε και επιστρέφουμε εδώ να τα τακτοποιήσουμε όλοι. Στην προεκλογική μάχη επανήλθε για τα καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέρτησε στο Instagram το self-test που τον έβγαλε αρνητικό στον COVID. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πήγε στο γραφείο του στην Πειραιώς και πραγματοποίησε σύσκεψη με τους συνεργάτες του. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στον Ημιτό και συνομίλησε με εθελοντές δασοπυροσβέστες. Ενώ από αύριο αρχίζει πάλι περιοδίες σε Θεσσαλονίκη και Πιερία. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ξανά με τη Νέα Δημοκρατία να ζητά αυτοδυναμία με την προοπτική της σταθερής κυβέρνησης στην επομένη των εκλογών. Ένιωσε τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και συγχρόνως ένα δίκτυο ασφαλείας και για τον πλέον αδύναμο. Ναι. Δεύτερο μήνυμα ήταν η απόρριψη όλου αυτού του γκρίζου και του μηδενιστικού μηνύματος το οποίο προέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες να κερδίσει και ακόμη καλύτερα, θα έλεγα, τις εκλογές. Δεν θεωρούμε βέβαια τίποτα δεδομένο, γι' αυτό και θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η ανατροπή των συσχετισμών που εκφράστηκαν στις κάλπες 21ης Μαΐου. Λάβαμε το μήνυμα των πολιτών, γι' αυτό και κάνουμε διορθωτικές αλλαγές εν κινήσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο εξαπέλυσε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για κυβέρνηση λαϊκιστών με γραβάτες που περιφρονεί την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν πια μια τοξική αντιπολίτευση, αλλά την ισχυρή αντιπολίτευση του Πασόκ που θα τους βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα αποτελέσουμε τη μόνη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων των άλλων. Είμαστε βέβαιοι μετά τις εκλογές ότι θα είμαστε και πάλι νικητές. Νέα σύγκρουση πυροδότησε ανάρτηση για τον ΦΠΑ του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος επιτέθηκε στο γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή. Πείτε μας, γιατί το σοσιαλιστικό Πασόκ θέλει να επιδοτήσει κατανάλωση πλουσίων με οριζόντια περικοπή ΦΠΑ? Αν και η Οξφόρδη κάνει τέτοιο λαϊκισμό, τότε τι να πει η Κουμουνδούρου? Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν βλάπτει. Η ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση της Κουμουνδούρου. Ο στόχος
στόχος τους είναι να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους μεσαίους φτωχούς και θα μας πούνε κάθε δυνατή δικαιολογία για να το πετύχουν, αδιαφορώντας πλήρως για την αλήθεια και τη σοβαρότητα, όπως ακριβώς και ο Τραμπ. Κύριε Σκέρτσο, είστε σίγουρα άριστος ή τουλάχιστον έχετε συζητήσει τις αυτοσχέδιες οικονομικές θεωρίες σας με οποιονδήποτε κανονικό οικονομολόγο? Ο Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κόμματα καταγγελίας που απεχθάνονται την ευθύνη. Αύριο συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή για το θέμα του debate των πολιτικών αρχηγών. Σήμερα, έτσι, είναι όλα όσα έχουν γίνει το προηγούμενο 24ωρο. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε και την διακομματική. Λοιπόν, είχαμε διακόψει τον κύριο Μανατίδη. Νομίζω ότι τώρα και εσείς, κύριε Κουδάκη, μας ακούτε καθαρά. Πάμε, λοιπόν, στον κύριο Μανατίδη. Ελπίζω, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Τώρα, ναι, βεβαίως. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα όλοι. Ναι, φυσικά. Καταρχάς, να πω, δεν ξεκίνησα με την καλημέρα που δεν έχω πει και στον κύριο Θεοχάρη και στην καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κάναμε ότι δεν ακούνε οι άλλοι επειδή δεν είπατε καλημέρα για να το ξαναπάμε από την αρχή. Να το πάμε από την αρχή και και ας απαντήσει ο κύριος Θεοχάρης μετά. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ επί ένα μήνα βομβάρδισε το ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε διάφορα για το πρόγραμμά του και 80 και 40 και 100 δισεκατομμύρια και να το πάμε στο Γενικό Λογιστήριο να αξιολογηθεί, γιατί τώρα που ο Αλέξης Τσίπρας είπε Γενικό Λογιστήριο, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο? Γιατί τώρα αντιδράμε το επιχείρημα ότι δεν δέχεται καταρχάς. Και το επιχείρημά του είναι ότι εμείς το έχουμε βάλει στο μεσοπρόθεσμο. Δεν είναι έτσι. Στο μεσοπρόθεσμο μπήκαν κάποια μέτρα τα οποία είχαν πριν από τον Απρίλιο. Από τότε και μετά έχουν μπει και άλλα στον προεκλογικό, στις παροχές τις οποίες είχε εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία και προφανώς δεν είναι μέσα. Δεύτερο, ισπανικό μοντέλο. Ακούστε, στις αιρινές, επειδή αναφέρονται για την Ισπανία και το έχουν σαν παράδειγμα και σαν σημαία, στις αιρινές συστάσεις της Κομισιόν, μία διαπίστωση μέσα που έχει για την Ισπανία είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ συνέβαλε στην μείωση του πληθωρισμού στην Ισπανία. Και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat, δηλαδή ότι η μείωση του πραγματικού μισθού στην Ισπανία ήταν 5,3, μικρότερη από τη μείωση στη δικιά μας, η οποία ήταν κατά 7,4. Επίσης, ο πληθωρισμός στην Ισπανία ήταν 3,8 τον Απρίλιο. Από το 3,8 έπεσε στο 2,9 τον Απρίλιο και το Μάιο και στα τρόφιμα έπεσε στο 12%. Από την άλλη μεριά, και αν δεν αποδίδει αυτή η πολιτική, έτσι όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ως μέτρο μείωση του ΦΠΑ, πώς δόθηκαν παρατάσεις στη μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, στην οικοδομή? Δεν λειτουργήσε εκεί θετικά? Στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές δεν λειτουργήσε? Στα αγροτικά μηχανήματα, στα ιατρικά είδη, στον κινηματογράφο? Γιατί τότε μιλάει για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές? Το θέμα εδώ είναι αυτή τη στιγμή, κυρία Μάιρα, ότι στην Ελλάδα το 60% των φόρων είναι από έμεσους φόρους. Και συνεχίζεται μία εσφοκέρδεια και στα καύσιμα και μέσω του ΦΠΑ που θα μπορούσε πραγματικά να ελαφρύνει τα νοικοκυριά. Όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Σκέρτσου, εντάξει, το επόμενο βήμα είναι να αυξήσει το ΦΠΑ για να βάλει φόρους στους πλούσιους. Θεωρώ ότι δεν αξίζει καν να ασχοληθώ με αυτό. Μισό λεπτό, κυρία Μανατίδη. Τι κάνετε και καταρχάς, τι προτείνετε? Στοιχείο θα πείτε ότι θέλετε, αλλά τι προτείνετε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάνει μείωση του ΦΠΑ και όταν ήμασταν κυβέρνηση. Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης 6% και το περισσότερο και σε ορισμένα στο 0%. Αυτό το υπολογίζουμε στα 960 εκατομμύρια το χρόνο, για να μην πείτε ότι δεν είναι κοστολογημένο. Η μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο είναι 160, σας τα διαβάζω, γιατί είναι νούμερα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στον κατώτερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο. Ακόμα και η ανάκτηση του ποσοστού του δημοσίου ΣΥΔΕΗ είναι στα 340 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα μπορούσε αυτό που δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τη φορολόγηση των ουρανομίκων υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, παροχής ενέργειας, αλλά και των δηληστηρίων που έχουν στη δήλωση και εμπορία του πετρελαίου και στην παραγωγή ενέργειας, τα οποία δεν τα έχει φορολογήσει ουσιαστικά, τα 360 ή 370 εκατομμύρια, με τον τρόπο που τα υπολόγισε, αλλά ακόμα δεν έχει βγάλει ούτε την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο του 2022. Έχει στερήσει πόρους
οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν. Ωραία, άρα εσείς δείτε καταστάσεις με την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν το λέτε εν τη ρήμη ή αν πάμε πλέον ούτως ή άλλως με αυτή την λογική. Κατά δεύτερον, και δεν το λέω για να σας προβοκάρω. Κατά δεύτερον, αυτό που λέτε εσείς είναι πώς να είναι, το να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων και των εταιρεών ενέργειας. Αυτό κρατάμε λοιπόν. Αυτά είναι γύρω στα. Έχει φτάσει αυτό. Μα η ίδια η κυβέρνηση νομοθέτησε, κυρία Μάιρα, πιεζόμενη βεβαίως και από εμάς, η φορολόγηση του 90%. Και δεν μας έχουν δώσει ακόμα τα στοιχεία από την Ευρυνιστική Αρχή Ενέργειας, έτσι ώστε να βγάλουμε ακριβώς. Παρακαλώ. Όχι, λέει ο κύριος Θεοχάρης ότι εισπράχθηκε αυτό το ποσό, διότι υπάρχει και μια συζήτηση αν τελικά έχει υπογραφεί, δεν έχει υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση και αν τελικά έχει εισπραχθεί οτιδήποτε. Έχουν εισπραχθεί αυτά τα ποσά. Έχουν εισπραχθεί 470 εκατομμύρια τέλος του προηγούμενου έτους. 370, και... αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 370, αυτό λέτε, αυτό ίδιο λέει. Και από τον Ιούλιο και μετά έχει ξεκινήσει το σύστημα εισπράξης των υπερεσόδων στην πηγή καθημερινά και τα έσοδα που είχαμε από αυτό το μέτρο ήταν περίπου 4,4-4,5 δις. Άρα συνολικά έχουν εισπραχθεί 4,7 δις περίπου από τις αυτό που λέμε υπερκέρδη των από εταιριών. Από τις εταιρείες παραγωγής ακριβώς. Όμως, γιατί ο Υπουργός Ενέργειας ξέχασε να το υπογράψει πριν γίνουν οι εκλογές. Έχουν εισπραχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο τα 470. Έχουν εισπραχθεί 470, ναι. Και τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα έχουν εισπραχθεί και έχουν δοθεί και ως επιδότηση στους λογαριασμούς της. Κάθε μήνα που παίρνει από καθένα. Έχουν δοθεί. Δεν υπεγράφει. Φυσικά και έχουν εισπραχθεί και έχουν δοθεί, ξαναλέω, ήδη και ως επιδότηση λοιπόν, στους καταναλωτές. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα 600 εκατομμύρια από τη δηληστήρια θα εισπραχθούν με τις δηλώσεις φορολογικές που έρχονται. Θα εισπραχθούν. Άρα η εκτίμηση των υπερκερδών που έχουν κάνει είναι σκανδαλώδη, διότι δεν μας δίνουν ούτε τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ περιμένω δύο απαντήσεις. Η μία είναι γιατί δεν πάνε το πρόγραμμά του η Νέα Δημοκρατία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως μας βομβάρδιζαν επί ένα μήνα. Και το δεύτερο είναι βεβαίως υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούσες να πας στην τιμή της παραγωγής ουσιαστικά και να μειώσεις το κόστος της παραγωγής έτσι όπως πουλιάται τελικά στον καταναλωτή. Γιατί και τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει κατά την άποψή μας αποσπασματικά το τελευταίο διάστημα, οι ισχυρές συστάσεις της Κομισιόν για το επόμενο διάστημα είναι να σταματήσουν. Είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Ένα τον κύριο Αμανατίδη, για να μπορούμε να πάμε και στην κυρία Κουδάκη. Απαντήσεις από τον κύριο Θεοχάρη σύντομα και πάμε στην κυρία Κουδάκη, πολύ παρακαλώ, σύντομα. Για να κάνετε και τα μεταξύ. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως κοστολογισμένο και συμπεριλαμβάνεται και στο μεσοπρόθεσμο. Και για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέτρο είναι η αύξηση των συντάξεων. Και έχει συγκεκριμένα 355 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 450 τον δεύτερο, 1,1 δις τον τρίτο, 1,5 δις τον επόμενο. Μισό δις είναι η αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, 85 εκατομμύρια η αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων. Εάν δεν του αρέσει το μεσοπρόθεσμο του κ. Μανατίδη και του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε μαζί. Έχετε να μας δώσει και ραντεβού. Είναι και αυτές περιγεγραμμένες. Είναι και αυτές περιγεγραμμένες μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμα όλα αυτά τα μέτρα και το Γενικό Λογιστήριο, εάν πάει ο κ. Μανατίδης, θα είμαι και εγώ μαζί δίπλα και να είστε σίγουροι ότι. Δεν υπάρχει καμία άρνηση. Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία άρνηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου. Πώς δεν υπάρχει. Εξάλλου το 90% των μέτρων. Πώς δεν υπάρχει. Καλά, τώρα τι να σας πω. Δεν υπάρχει καμία άρνηση. Πάμε να τα. Εσείς λέτε πάμε σε debate κιόλας. Αλλιώς δεν πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Εσείς βάζετε όρους για να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Πάμε να δώσουμε τα προγράμματά μας στο Γενικό Λογιστήριο και μια χαρά θα κοστολογηθούν και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θα τελειώσει και αυτή η άσκοπη debate συζήτηση. Debate χρειάζεται ή δεν χρειάζεται τώρα, αφού μόνο σας το είπα. Debate θα γίνει και θα αποφασιστεί σύμφωνα με τους όρους που θα αποφασίσει η Διακομματική Επιτροπή. Έτσι είναι πάντα. Τώρα, υπήρχε ένα δεύτερο ερώτημα που είχε σχέση με. Έχασατε ο κ. Σαμαντήδης. Τι θα κάνετε σε σχέση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν μου επιτρέπετε να το ξαναπώ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ισχυρές συστάσεις της Κομισιόν και προς όλα τα μέλη, όχι μόνο προς την Ελλάδα, για να είμαι δίκαιος. Σύμφωνα με το οποίο αυτά εδώ τα οποία έχουν βγει με τα πας ή οτιδήποτε θα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα αντιμετωπιστεί μιλάει, εκεί και κυρίως μετά, μιλάει. Και αν όχι με. Α, αυτό το ερώτημα. Παρακαλώ. Ναι, όχι. Σύμφωνα με τη δική σας πολιτική, εμείς έχουμε άλλη πολιτική. Και εδώ δικαιωνόμαστε. Γιατί δικαιωνόμαστε σε σχέση με το ότι εμείς θέλαμε πολιτική η οποία να μειώσει
ουσιαστικά το κόστος το οποίο έρχεται στον πολίτη για να πληρώσει την παροχή ενέργειας. Για παράδειγμα, το πλαφόν στην υποδοχή και το πλαφόν στην ενέργεια. Κύριε Μανατίδη, μόνο λίγο, γιατί πρέπει να απαντήσει και να πας και θα επανέλθουμε. Ωραία, θα πάρω. Η απάντηση είναι πολύ, πολύ απλή. Αυτός είναι ο κόλαφος όλης της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Διότι εφόσον η Κομισιόν λέει ότι τα προσωρινά μέτρα πρέπει σιγά σιγά να αποσύρονται, πολύ περισσότερο δεν δέχεται μόνιμα μέτρα. Διότι για τα μόνιμα μέτρα πρέπει να πάρεις ισοδύναμα μόνιμα μέτρα, δηλαδή να αυξήσεις αλλού τα έσοδα του κράτους. Τώρα, για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους κατά 83 δις, που είναι το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ή έστω κατά 3,5 δις, εγώ σας λέω, κατά 3,5 δις μόνο, κύριε που είναι Θεοχάρη, η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΟΚΟ, το χρόνο. Είναι 20 δισεκατομμύρια το χρόνο. 5,61 δισεκατομμύρια. Μόνο το 7,5% στην υγεία και το 5% στην παιδεία. Το 7,5% στην υγεία και το 5% στην παιδεία είναι 9 δις. Πάμε στην κυρία Κουδάκη, παρακαλώ. Με πολύ υπομονή μέχρι τώρα. Ακούστε, είστε έτοιμοι πια να τα πείτε όλα. Προσπαθώ. Τι να κάνω. Παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο όπως και το προηγούμενο διάστημα, το οποίο θεωρώ ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό να κατανοήσει ακριβώς τι έχουμε κάνει ως τώρα, τι ζητάμε και τι θα κάνουμε από αύριο. Αυτό που λείπει είναι η σαφήνεια. Πετάμε νούμερα, τσακωνόμαστε πάνω σε αυτά, δεν είναι η ουσία αυτή. Και στο τέλος δεν απαντάμε και λέμε και ψέματα. Αυτό είναι τραγικό εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που συμβαίνει. Καλά, ξέρετε ότι έχει υπάρξει και ένα μπέρδεμα και με εσάς. Και συμβαίνει κατ' εξακολούθηση. Ημέρες, θα και σας απαντήσω. Ότι και εσείς δεν είστε εδώ σαφείς, βέβαια θα σας πω, κυρία Μπάρμπα, έγινε ολόκληρο θέμα και κρεμάσαμε στα μανταλάκια ένα νέο άνθρωπο. Όχι, δεν ήταν. Εμείς δεν το έχουμε αναφέρει. Όχι, εσείς καθόλου και δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση. Και φάνηκε ότι μέχρι να μπει μία σειρά θα σας απαντήσω. Μισό λεπτάκι. Εδώ όμως υπάρχει ευρύτερα ένα κλίμα το οποίο καλλιεργείται όχι από εσάς, φυσικά και θέλω να το διευκρινίσω, δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ούτε για το κανάλι σας. Το οποίο αναπαράγει συνεχώς και με χυδαίο τρόπο ένα λάθος το οποίο μπορεί να γίνει ένα Σαρδάμ, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι συνολικότερα θέμα ήθους, πολιτικής και επικοινωνίας. Είναι όλα μαζί. Και τα πάντα πρέπει να μπαίνουν στο τραπέζι. Ενώ όταν βγαίνει ο κύριος Σκέρτσος, ένας εκ των πλέον στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, και λέει πράγματα τα οποία δεν θα τα ισχυριζόταν ούτε πρωτοετής φοιτητής σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο γεγονός ότι, και μάλιστα έκανε και επίθεση και στο δικό μας γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, δηλαδή εδώ φτάνουμε σε άλλο όριο πια, έχουμε ξεφύγει, δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν μπορείς να ισχυρίζεις ότι με τη μείωση του ΦΠΑ θα πλήξουμε τους φτωχότερους, άρα τι σε ενδιαφέρει επί της ουσίας? Δεν σε ενδιαφέρει το να μειωθούν οι έμεσοι φόροι έτσι ώστε, γιατί δεν υπάρχει πιο άδικο μέτρο από αυτό, εδώ την τελευταία διετία έχουν πληρώσει οι Έλληνες πολίτες 5 δισεκατομμύρια σε έμεσους φόρους. Δεν υπάρχει κάτι πιο άδικο και η αγοραστική δύναμη των πολιτών βλέπουμε 25 ότι αύξηση του ΑΕΠ, όμως. Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, κύριε Θεοχάρη, έχει μειωθεί κατά 7,4. Το είπαμε και πριν. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί παρόλο που με τεράστια καθυστέρηση αποφασίσατε να αυξήσετε τον κατώτατο μισθό όπως έγινε προεκλογικά, βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις τιμές του σούπερ μάρκετ με βάση τον πληθωρισμό. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να μην έχουμε αγοραστική δύναμη και να πηγαίνουμε όλο και χειρότερα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, θα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες επιπλέον 5 δισεκατομμύρια για τη διετία 22-23. Τι κάνουμε για αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο εσείς που στο πρόγραμμά σας το 2019 μόνοι σας είχατε πει ότι θέλουμε ως Νέα Δημοκρατία να μειώσουμε τους φόρους από το 24 στο 22 και από το 13 στο 11. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ. Το θέλετε, αλλά δεν έγινε. Το είπατε, δεν έγινε. Και τώρα έρχεστε και μας λέτε, μα γιατί μιλάτε για μείωση του ΦΠΑ? Μα πάντα θα έχουμε κρίση να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό, αυτό που λέμε και εμείς ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι θέλουμε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, αλλά θέλουμε να υπάρχει και δικαιοσύνη γενικότερα. Γιατί ξέρετε, ακούμε πάρα πολλά για τις ξένες επενδύσεις. Ναι, βεβαίως. Ποιος είναι κατά του να υπάρξει ανάπτυξη και να έρθουν ξένες επενδύσεις, αλλά επιτέλους να ασχοληθούμε και με το πώς θα μπορέσουμε και εμείς εδώ οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να πάρουν ανάσα και να πάμε παρακάτω. Κανείς δεν διαφωνεί με τις ξένες επενδύσεις. Τι εννοούμε όμως ξένες επενδύσεις? Έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και τι σου λέει? Ότι το 70% στηρίζεται σε τι? Στην κατανάλωση, σε μη παραγωγικές και στην εξαγωγή. Δεν εισάγουμε.
Δεν εξάγουμε, μόνο εισάγουμε, με συγχωρείτε. Mm. Αυτά είναι τα σαρδά που μπορεί να συμβούν. Λοιπόν, και σε τι, στα funds. Στο πώς λοιπόν κάποιοι διαχειρίζονται τους πληστηριασμούς και τις ακίνητες περιουσίες. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε εμείς να το βαφτίζουμε. Δεν σας αρέσει η κατανάλωση, αλλά θέλετε μείωση ΦΠΑ για να ενισχύσετε την κατανάλωση. Και... μα πώς ακριβώς θα ενισχυθεί η κατανάλωση. Αυτό είναι που δεν απαντάτε ποτέ. Η κατανάλωση είναι κακή, αλλά δεν απαντάτε. Και βάζετε συνεχώς ερωτήματα στην αντιπολίτευση και καλά κάνετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή εσείς ήσασταν κυβέρνηση, δεν ήμασταν εμείς, και επειδή με βάση και το αποτέλεσμα της κάλπης που προηγήθηκε, που τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μπάρμπα στην αρχή της εκπομπής, πάμε σε εντελώς καινούργια κάλπη. Και ξέρει ο ελληνικός λαός θέλετε ότι λοιπόν να κυβερνήσετε. Πρέπει λοιπόν ξέρετε να μας απαντήσετε με ποιο τρόπο ακριβώς αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Θα αυξήσουμε λίγο 25%. Πώς, με τι, με βασιλικό διάταγμα, με προεδρικό διάταγμα. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο. Έρχεστε και μας λέτε λοιπόν να πάμε να κοστολογήσουμε τα προγράμματα. Εμείς είπαμε κιόλας να πάμε και στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Εδώ όμως ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι αν όντως υπήρχε πρόθεση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό γίνεται με νομοθετική ρύθμιση. Θα μπορούσε λοιπόν, εφόσον ενδιαφερόταν. Θα μπορούσε να την έχει κάνει 6-7-8 μήνες πιο πριν. Εμείς έχουμε πει χωρίς όρους, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτα, πάμε στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Το έχει πει ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δημόσια, όχι μία και δύο. Και πάμε αύριο να τα κοστολογήσουμε. Η ουσία δεν είναι αυτή όμως. Και αυτό είναι που με προβληματίζει, γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι και μάλλον. Εξακριβώνουμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία γίνεται εκ του πονηρού. Γιατί δεν θέλουμε να συζητήσουμε τα απλά και κατανοητά που πλήττουν την Ελληνίδα και τον Έλληνα καθημερινά. Πού είναι. Και είμαστε πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Τι λέει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Πώς θα υποστηρίξουμε τη δημόσια υγεία για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Είπατε πριν πάρα πολύ σωστά ότι ζήσαμε απανωτές κρίσεις. Μα δεν είμαστε παλαβοί, δεν ζούμε σε άλλη χώρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σταθερότητα, με δίκαιο φορολογικό σύστημα, με δικαιοσύνη που να λειτουργεί. Πρέπει να σταματήσουμε. Είμαστε ένα κράτος. Τι θέλουμε να γίνουμε, Ρουμανία? Ποιος τα λέει αυτά? Πρώτη στη διαφθορά. Επειδή συνηθίσαμε εδώ δηλαδή στους πάτσιδες, σε μια συνεχεία τιμωρησία, σε ένα ψηφιακό παρακράτος και σε ένα παρακράτος δεδομένα το οποίο λειτουργεί. Έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα με έναν πάρα πολύ έξυπνο φιλονομολογικό. Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα αυτά. Μπορώ να σα εξηγήσω τι σημαίνει ψηφιακό παρακράτος. Καθόλου δεν κακός, το βλέπω βέβαια, γιατί κακός, βλέπω τους πολίτες να στενάζουν πίσω από τους γησέδες, ενώ έχουμε πουλήσει πάρα πολύ αυτό το ψηφιακό κράτος. Δηλαδή, ξέρετε, προεκλογικά, εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια στην Αλφα Πειραιά. Πηγαίνετε μία βόλτα από τα κέντρα να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Είστε εσείς αντίθετοι με το ψηφιακό κράτος? Όχι βέβαια. Τι λέτε όμως? Το είπατε ψηφιακό παρακράτος. Μα το ψηφιακό κύριε Θεοχάρη, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι είναι. Δεν είναι όλα αυτά τα τρόλ στα οποία σπηλώνουν συνειδήσει. Και δεχτήκαμε μία επίθεση χυδαία και μονίμως διακινείται αυτή η φαυλότητα χωρίς να υπάρχει ουσία, χωρίς να απαντάμε σε τίποτα. Μην κοιτάτε στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, με συγχωρείτε, δεν στήθηκε εντός του Μεγάλου Μαξίμου ψηφιακό παρακράτος όταν παρακολουθούσαν όχι μόνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και φτάσαμε σε όλες αυτές τις παλινοδίες μετά, αλλά παρακολουθούσαν μέχρι και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τι εννοείτε δεν υπάρχει παρακράτος? Λοιπόν, μία πάση, κύριε Θεοχάρη, για να. Ξαναγυρίζουμε στα ίδιο αναζεσταμένο φαγητό. Η δικαιοσύνη για εσάς δεν μετράει, δηλαδή, και το να λειτουργούν οι θεσμοί και να έχουμε ένα κράτος έχει επιληφθεί το ζήτημα. Μα γι' αυτό δεν έρχονται οι επενδυτές, γιατί μας θεωρούν αναξιόπιστους. Η δικαιοσύνη, τα κάνατε σημαία αυτά τα θέματα, λες και δεν υπήρχε κανένα άλλο ζήτημα. Τώρα όψιμα θυμηθήκατε. Καλά, τώρα κύριε Θεοχάρη, για εμάς δεν υπήρχε άλλο ζήτημα. Που πρώτοι έχουμε βάλει τα ζητήματα της ακρίβειας, της προτάσεως μας στην κοινωνική κατοικία για τη νέα γενιά. Σας παρακαλώ. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και καλούμε τη δικαιοσύνη να τελειώσει όλες τις διαδικασίες και να. Λοιπόν, για να σας πάω τώρα και σε ένα άλλο, θα μας παρακαλώ για να προλάβουμε. Υπάρχει όντως ζήτημα με το προσφυγικό? Βλέπετε να υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνο αυτή τη στιγμή, πίεση στον Εύρο, όπως το παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ξανά μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, όπως εκτιμάται από κάποιους, να υπάρξει πίεση τώρα που εγκαθιδρύθηκε με τα τυμπάνων ο Ερντογάν πίσω στην εξουσία? Θέλω να σας ακούσω για το ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, ο χρονισμός των ενεργειών θα πρέπει όλους να μας κρατάει υποψιασμένους. Το γεγονός ότι δεν είχαμε κανένα ζήτημα μέχρι πριν λίγες μέρες, μέχρι ο κ. Ερντογάν να πάρει την εξουσία, και αμέσως την επόμενη μέρα της ορκομοσίας του αρχίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια, θα πρέπει όλους να μας έχει υποψιασμένους και πρέπει να το παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα. Εύχομαι πολύ γρήγορα στις επερχόμενες εκλογές να μην έχουμε περιπέτειες και να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που είναι και η μόνη εξάλλου πρόταση διακυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Μου ανοίγετε το ενδεχόμενο της τρίτης κάλπης?
Δεν είναι να το ανοίξω. Πριν καν ερωτηθεί ή ανοίξει αυτή η κουβέντα από το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης το απέκλεισε ακόμα με 149. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι με τα όποια κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε, και ακόμα πιο αριστερά από το Πασόκ είναι προφανές ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Άρα στην πραγματικότητα σε αυτές τις εκλογές υπάρχει μόνο μία πρόταση διακυβέρνηση. Αυτή λέγεται αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία, για να έχουμε μια σταθερή, ισχυρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές είναι και η αναγέννηση του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ έχει γεράσει, έχει κουραστεί, πρέπει να το ανανεώσουμε. Ήδη υπάρχουν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα γίνουν και προσλήψεις και θα γίνουν και άλλες ενέργειες ώστε να δώσουμε πραγματικά λύση σε ένα μεγάλο και χρονίζον πρόβλημα του ελληνικού λαού, που είναι το πρόβλημα της υγείας του. Καταλαβαίνω ότι μου πέρασε το θέμα προσφυγικού, αλλά δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια άμεση. Είπα ότι πρέπει να το παρακολουθούμε. Είπα ότι πρέπει να το παρακολουθούμε. Είπα ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι με αυτή την λαθασμένη τακτική, όμως συνειδητή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική, έχουμε αυτή την περιπέτεια, ας το πω έτσι, η μίνι περιπέτεια των 5 εβδομάδων μέχρι να γίνουν και οι δεύτερες εκλογές, και βρισκόμαστε δυστυχώς σε ένα στάδιο στο οποίο υπάρχει κυβέρνηση από την πλευρά της Τουρκίας, δεν υπάρχει πολιτική κυβέρνηση από την πλευρά της, της χώρας μας, και θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό. Προσοχή και με σύνεση, ελπίζω. Για να πάω στον κύριο Μανατίδη να μας σχολιάσει. Ελάτε. Κυρία Μάιρα, όσον αφορά την αλλαγή της και τη νέα κυβέρνηση στην Τουρκία, προφανώς βλέπω ότι έχουν αλλαγές, αλλά στην ουσία δίνει ένα μήνυμα συνέχεια στην πολιτική του ο Τούρκος Πρόεδρος, και ίσως έχει κάποια εξαίρεση με τα οικονομικά, όπου ίσως πάει σε ένα εξορθολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και εμείς. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει η προστασία των συνόρων απέναντι στην εργαλειοποίηση από διακινητές και από την Τουρκία, φυσικά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Αλλά εκείνο που και το δεύτερο που έχει σημασία είναι να αξιοποιήσουμε το διπλωματικό μας κεφάλαιο και τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματικές ευρωπαϊκές και ευρωτουρκικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, να υπάρχει δίκαιη διανομή στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεταναστών και των προσφύγων, θα σας έλεγα, και με ρήτρα και με ποινή. Να αντιμετωπιστούν οι διακινητές και να περιοριστούν οι ροές από την Τουρκία με συμφωνία αυτή, και φυσικά και οι επιστροφές για όσους δεν δικαιούνται το άσυλο. Όσον αφορά τα ζητήματα, τα υπόλοιπα, αν μου επιτρέπετε, ένας πολύ σύντομος σχεδιασμός. Το 83 δις που αναφέρθηκε ο κύριος Θεοχάρης στο κόστος του προγράμματος ήταν το Excel που κουνούσε ο κύριος Κέρτσος, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Δεύτερο, οι εξαγωγές, μάλλον οι επενδύσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι παραγωγικές επενδύσεις μειώθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, κατά 14%. Τι εννοώ παραγωγικές επενδύσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Εννοώ αυτές που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και θα συμφωνήσω και με τη συνάδελφο από τον Πασόκ, το οποίο μιλάει ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν real estate και ανακατανομή και εξαγορές εταιριών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 16%. Ταυτόχρονα όμως έχουμε τεράστια αύξηση των εισαγωγών, και έτσι έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Αναγέννηση του ΕΣΥ. Από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και να μην ξεχνάμε τη λέξη ανθεκτικότητα, το ποσό νομίζω είναι 1 δισεκατομμύριο ή βαριά 2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι 1 δισεκατομμύριο. Την αύξηση την οποία είπαμε εμείς, το 7% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στην τετραετία. Εάν με τη λέξη αναγέννηση του ΕΣΥ εννοεί την παράδοση του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα, τότε ευχαριστούμε, έχουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα για το ΕΣΥ. Καταρχήν την κατάργηση που έκανε της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στο ΕΣΥ, το νόμο αυτό θα το καταργήσουμε. Δεύτερο, 2.000 ο πρώτος μισθός για τους γιατρούς και ένταξη στα βαρκές τους νοσηλευτές, αντίστοιχα κλίμακοτά το πώς θα πάνε. Ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά, μονιμοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι δώσανε ουσιαστικά τη μάχη μέσα στην πανδημία, και των επικουρικών οι οποίοι ήταν από διάφορα προγράμματα μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και βέβαια πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε τα έργα τα οποία χρειάζονται στα νοσοκομεία, όχι μόνο εξυγχρονισμού των δομών τους, αλλά και τη δημιουργία των καινούριων,
να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα. Η Θεσσαλονίκη υποφέρει στον τομέα αυτό, κυρία Μάιρα, και βεβαίως προσλήψεις οι οποίες είναι αναγκαίες. Λοιπόν, για να πάω και στην κυρία Κουκουδάκη, αλλά για να ολοκληρώσουμε αυτό και πιο παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φυσικά και παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στη γειτονική χώρα. Δεν είναι να ανησυχούμε για κάτι. Αν είμαστε σοβαροί και φυλάμε τα σύνορά μας όσο οφείλουμε, με σωστό τρόπο, νομίζω ότι οι πολιτικές πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και αυτό είναι το κύριο και αυτό είναι το πρώτο που ζητάμε και επιδιώκουμε, αλλά πια να μπούμε πολύ περισσότερο στο τραπέζι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πέρα από το ότι εδώ υπάρχουν ελληνοτουρκικά σύνορα, είναι και ευρωτουρκικά τα σύνορα, και γι' αυτό το λόγο η Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει ως ουσιαστική Ένωση πραγματική στα πάντα. Θα πρέπει να υπάρξει το εμπάργκο όπλων, όπως έχουμε προτείνει κατ' εξακολούθηση. Δεν μπορεί οι συμμαχικές δυνάμεις, οι δικές μας, μονίμως να δίνουν όπλα στην Τουρκία, και θα πρέπει να υπάρξει μια χάραξη σοβαρής ευρωπαϊκής πια πολιτικής. Έτσι ώστε και η Τουρκία να δει πώς θα προχωρήσει, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω η διαδικασία ένταξής της χαρακτηρίστηκε κλινικά νεκρή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα κληθούν εκείνοι φυσικά να απαντήσουν. Όσον αφορά στο εθνικό. Ορίστε. Στο θέμα της υγείας, το ΕΣΥ. Στο θέμα, ναι, ακριβώς, στο εθνικό σύστημα υγείας. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο ίδρυσε, δημιούργησε και στήριξε και κράτησε το εθνικό σύστημα υγείας. Οπότε για εμάς ήταν, είναι και θα είναι πάντα απόλυτη προτεραιότητα. Θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική περίθαλψη. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει τα χρήματα που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί είναι ένα τεράστιο εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς σωστή κατεύθυνση, να είναι πραγματικά και ουσιαστικά. Εμείς γι' αυτό προτείνουμε το 8 έως 10%. 7 λέει άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 χρημάτων. Με 10 λέτε εσείς. Ναι, ακριβώς. Και θα μας πει ο κύριος Αχάσκηλαντος πόσο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανακοινώσει 4%, το οποίο βέβαια δεν είναι 4, είναι 2, γιατί είναι 2 συν 2. Το 2% είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μέσα από αυτό, προκύπτει το κατά πόσο λένε αλήθεια ως προς τον προσανατολισμό τους και κατά πόσο ενδιαφέρονται να υπάρχει πραγματικά δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί περάσαμε την πανδημική κρίση που σταθήκαμε στα πόδια μας από τους γιατρούς μας, από όλο το υγειονομικό προσωπικό, και μέχρι σήμερα λέμε θα κάνουμε τις αυξήσεις στους μισθούς, θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πότε, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουμε δείξει τον παραμικρό σεβασμό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει τίποτα, γιατί καθόλου δεν στηρίχθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, το διοικητικό μας προσωπικό, με πάρα πολύ κόστος, είναι αυτοί που κράτησαν τη χώρα. Αυτό, νομίζω, σε αυτό συμφωνούμε. Και τους δώσαμε μόνο χειροκρότημα ως τώρα. Μια τελευταία απάντηση. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον που τέθηκε είναι για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσοι λοιπόν μιλάνε για αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ΕΣΠΑ που είναι 7 ετίας και συν 2 φτάνει τα 9 χρόνια τελικά. Είναι ένα πολύ σφιχτό και πρόγραμμα το οποίο είναι τριετές. Τα 3 χρόνια λοιπόν πρέπει να έχουν γίνει διαγωνισμοί, να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και να έχουν πληρωθεί στο 100% για να πάρεις τα λεφτά. Αλλιώς τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Άρα, αυτό που έγινε στη διάρκεια της σύστασής τους, του προγράμματός μας που υποβάλαμε και εγκρίθηκε στην Κομισιόν, ήταν να ζητήσουμε από κάθε νοσοκομείο, από κάθε υπουργείο, από κάθε φορέα όρημα έργα, έργα που την επόμενη μέρα θα μπορούσαν να βγουν σε διαγωνισμό. Να είχαν τελειώσει οι μελέτες, να είχαν γίνει όλα. Και αυτά μαζεύτηκαν και μπόρεσαν να υποβληθούν. Άρα συνεπώς, το σύστημα υγείας είναι μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, να το καταλάβουμε. Εάν γινόταν τώρα μία επαναδιαπραγμάτευση, που σας λένε αναθεώρηση. Ουσιαστικά, αναθεώρηση. Σημειακή, τι θα σήμαινε. Θα ήταν σημειακή, ελάχιστα κονδύλια, και ουσιαστικά τι θα ήταν τα έργα τα οποία, παρόλο που τα είχαμε βάλει και θα τέλειωναν, φαίνεται να καθυστερούν και να τα χάνουμε, να πάρουμε αυτά τα χρήματα να δοθούν σε άλλα έργα ενδεχομένως που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους χωρίς να αλλάξει ο προγραμματισμός. Αυτός είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή για το Ταμείο Ανάκαμψης, η μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει. Δεν μιλάμε, αν θες να προσθέσεις κονδύλια, υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχει το ΕΣΠΑ, υπάρχουν αναπτυξιακοί νόμοι, οτιδήποτε άλλο που μπορεί η χώρα μας να ενεργοποιήσει. Αλλά δεν μπορείς από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνεις τις αλλαγές τις οποίες επαγγέλλεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
όριμα έργα θα γίνουν και από εκεί και πέρα η αλλαγή του ΕΣΥ και με τις αυξήσεις στα μισθολόγια και με τις προσλήψεις και με τις αλλαγές που έχουν ήδη μπει για όλα τα κέντρα υγείας και τα 156 θα αναβαθμιστούν μέσα από τα ταμεία ανάκαμψης και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών όλων των νοσοκομείων, 80 τμήματα, όλα θα γίνουν μέσα από εκεί και πράγματι θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας ένα νέο σύστημα υγείας. Θα ξαναπούμε. Δόξα Θεώ, τουλάχιστον δεν είχαμε τους περιορισμούς σε αυτή την εκλογική περίοδο. Οπότε θα έχουν ευκαιρία να ξαναδώ πολύ, πολύ σύντομα όλους. Ο κ. Στοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Κουδάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Λοιπόν,